μέσα από φυλάδια και άλλο ενημερωτικό υλικό, καθώς επίσης και από την επαφή με τα μέλη του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομοδράμας, μπορεί ο επισκέπτης στο περίπτερο του σωματείου, το οποίο βρίσκεται και αυτό στην Ονειρούπολη, στην αυλή του Αιβασίλη, να ενημερωθεί για τα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία, τις δράσεις τους, καθώς επίσης και για το τι ακριβώς είναι το αναπηρικό κίνημα. Μετά από τις επαφές που είχαμε με την Οργανωτική Επιτροπή Πυναμίδη της Ονειρούπολης Δράμας και ο Δήμος Δράμας μας παραχώρησε φέτος ένα σπιτάκι εδώ στην Ονειρούπολη, όπου θα είμαστε από τις 8 Δεκέμβρη ως 18 για 10 ημέρες, το Σωματείο Αμαία Νομού Δράμας, όπου έχουμε έντυπο υλικό, μας έχει δώσει και η Εθνική Συνομιλία Ατόμων με Αναπηρία υλικό από την Αθήνα, το τριβόθυμο όργανο του Αναπηρικού Κινήματος, όπου ενημερώνουμε τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, και όχι μόνο, και όλο τον κόσμο, όλους τους συμπολίτες μας, όλους τους επισκέπτες της Ονειρούπολης, το τι αφορά πάνω στα θέματα της αναπηρίας. Έτσι ενημερώνεται ο κόσμος και φυσικά έρχονται και πολλοί συμπολίτες μας και επισκέπτες της Ονειρούπολης, όπου τους ενδιαφέρει, μιλάμε, να ενημερωθούν σε κάποια ειδικά θέματα που αφορά την αναπηρία. Ευχαριστούμε το Δήμο Δράμας, μιλάμε, και την Οργανωτική Επιτροπή της Ονειρούπολης για την παραχώρηση αυτού το δεκαήμερο που θα είμαστε εμείς στο σπιτάκι, που μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας, ως άτομα με αναπηρία και ως σωματείο, να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό, μιλάμε, της Ονειρούπολης. Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομοδράμας, Κώστας Αποστολίδης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και σωστή ψυχολογία, η οποία βγαίνει μέσα από τέτοιου είδους δράσεις, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή στην Ονειρούπολη. Πάρα και το μέγα, κύριε Καστόρη, είναι και η ψυχολογία των ανθρώπων, η ψυχαγωγία. Και εμείς στο σωματείο, όπου μπορούμε και ό,τι μπορούμε, να ανεβάσουμε το ηθικό και των μελών μας, αλλά και τις οικογένειες που έχουν στην οικογένειά τους ανθρώπους με αναπηρία. Είναι η ψυχολογία του ανθρώπου, προέχει από οτιδήποτε άλλο.